48, σελίδα 448. Είμαστε από το 33 κεφάλαιο χρονικών Β. Σελίδα 448, 33 κεφάλαιο. Χρονικών Β, 33 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο, σελίδα 448. 12 ετών ηλικίας ήταν ο Μανασής, ότε βασίλευσε και βασίλευσε 55 έτη την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά τα βδελήγματα των εθνών, τα οποία εξεδίωξε ο Κύριος απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και οκοδόμησε τους υψηλούς τόπους, τους οποίους Εζεκίας ο πατήρ αυτού κατέστρεψε, και ανήγειρε θυσιαστήρια εις τους Βαλήμ, και έκαμε νάλση, και προσεκίνησε πάσαν τη στρατιά του ουρανού και λάτρευσεν αυτά. Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εν το οίκο του Κυρίου, περί του οποίου ο Κύριος είπε «Εν Ιερουσαλήμ θελήστε το όνομά μου στον αιώνα». Και οκοδόμησε θυσιαστήρια εις πάσαν τη στρατιά του ουρανού εντός των δύο αυλών του οίκου του Κυρίου. Και αυτός διεβίβασε τους ιούς αυτού δια του πυρός εν τη κοιλάδη του ιού του ενόμου. Και προεμάντευε και έκαμνε ιονισμούς και μαγείας και σύστησε ανταποκριτάς δαιμονίων και επαϊδούς. Πολλά πονηρά έπραξε ενώπιον του Κυρίου δια να παροργήσει αυτόν. Και έστησε τον γλυπτόν την εικόνα την οποία έκαμε εν το οίκο του Θεού, περί το οποίο ο Θεός είπε προς τον Δαβίδ και προς τον Σολομώντα, τον ιόν αυτού εν το οίκο τούτο και εν Ιερουσαλήμ, την οποία έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ, θέλω θέσει το όνομά μου στον αιώνα. Και δεν θέλω μετασαλεύσει τον πόδα του Ισραήλ από τη γη την οποία παρέδωκα εις τους πατέρας σας. Εάν μόνον προσέξωση, να κάμνωση πάντα όσα προσέταξα εις αυτούς κατά πάντα τον νόμο και τα διατάγματα και τα σκρίσεις τα δοθήσας δια του Μωυσέως. Και επλάνησε ο Μανασής τον Ιούδαν και τους κατοίκους Ιερουσαλήμ, ώστε να πράττωσε πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία ο Κύριος συμφάνισε να πέμπροσθεν τον ιών Ισραήλ. Και λάλησε ο Κύριος προς τον Μανασή και προς τον λαόν αυτού πλην δεν έδωκαν ακρόασιν. Δια τούτο έφερε κατά αυτόν ο Κύριος τους άρχοντας του στρατεύματος του βασιλέως της Ασσυρίας και επίασαν τον Μανασίν μεταξύ των θάμνων και δίσαντες αυτόν με αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Και ενώ ήτο εν θλίψη, ηκέτευσε Κύριον τον Θεόν αυτού και ταπεινώθη σφόδρα ενώπιον του Θεού των πατέρων αυτού και προσευχήθη σε αυτόν, τότε ηλέησεν αυτόν και επίκουσε της δεήσεως αυτού και επανέφερε αυτόν εις Ιερουσαλήμ εις το βασίλειον αυτού. Τότε γνώρισε ο Μανασί ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Μετά δε ταύτα οκοδόμησε τείχος έξω της πόλεως Δαβίδ προς δυσμάς του γιών εν τη κοιλάδη έως της εισόδου της πύλης της Ιχθυϊκής και περιεκύκλωσε το οφείλ και ύψωσεν αυτό εις μέγα ύψος και έβαλε πολεμάρχους εν πάσες τες οχυρωμένες πόλες του Ιούδα. Ας ησυχάσουν λίγο τα παιδιά σας παρακαλώ να μην μιλάνε. Και αφήρεσε τους ξένους θεούς και την εικόνα από του οίκου του Κυρίου και πάντα τα θυσιαστήρια τα οποία οκοδόμησεν εν το όρι του οίκου του Κυρίου και εν Ιερουσαλήμ και έριψεν αυτά έξω της πόλεως και ανόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου και θυσίασεν επ' αυτό θυσίας ειρηνικάς και ευχαριστηρίους και προσέταξε τον Ιούδαν να λατρεύει Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Ο λαός όμως εθυσίαζε έτη επί τους υψηλούς τόπους πλην μόνον εις Κύριον των Θεών αυτών. Εδέλειπε πράξεις του Μανασί και η προσευχή αυτού προς τον Θεόν αυτού και οι λόγοι των βλεπόντων ήτινες ελάλησαν προς αυτόν εν ονόματι Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, ιδού είναι διαγραμμένα εν της χρονικής των βασιλέων του Ισραήλ και η προσευχή αυτού και πώς εισηκούστη και πάσε αμαρτία αυτού και αποστασία αυτού και τα μέρη όπου οικοδόμησεν υψηλούς τόπους και έστησε τα άλση και τα γλυπτά πριν ταπεινωθεί, ιδού είναι διαγραμμένα εν της λόγης των βλεπόντων. Και κοιμήθη ο Μανασί μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν το οίκο αυτού και βασίλευσε ανταυτού Αμνών ο υιός αυτού. Αμήν. Μανασής σημαίνει επιλύσμον. Επιλύσμον, ξεχνάει δηλαδή. Συμβαίνει κάτι στη ζωή του και ξεχνάει αυτό που συνέβη. Και στη γραφή επιλύσμον σημαίνει ο άνθρωπος που ξεχνάει τις ευεργεσίες του Θεού για οποιοδήποτε λόγο. Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος και δεν ξεχνάμε όταν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Συνήθως ξεχνάμε είτε γιατί μας ευλόγησε πολύ ο Θεός,
είτε γιατί ήρθε μία δοκιμασία στη ζωή μας, είτε γιατί η καρδιά μας, και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα, δεν είναι στερεωμένη στις ευεργεσίες του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Μάλιστα στην επιστολή του ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρεται, και θέλω να το διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού, στη σελίδα 1070, να δούμε πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού την λησμονιά, την επιλησμοσύνη, αν θέλετε καλύτερα, πρώτο κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. «Γίνεστε δε εκτελεστέ του Λόγου, μη μόνον ακροατέ απατώντες εαυτούς, διότι εάν κάποιος είναι ακροατής του Λόγου και όχι εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον, ώστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησεν αυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ανελισμόνησεν οποιοσίτο. Ώστις όμως εγκύψει εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνει εις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, ούτως λοιπόν γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θελείστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Ο άνθρωπος λοιπόν μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που δεν είναι ακροατής του Λόγου του Θεού επιλύσμων, ακούει και ξεχνάει, αλλά αντιθέτως ακούει και πράττει. Αυτό είναι το αντίθετο του επιλύσμονος. Ο επιλύσμον ακούει και ξεχνάει. Ο άνθρωπος ο αγαπητός εις τον Θεόν ακούει και πράττει και γίνεται εκτελεστής. Και το αποτέλεσμα είναι αυτός είναι μακάριος εις την εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Αυτός απολαμβάνει τη χαρά και την ευλογία του Θεού κατά την εκτέλεση του Λόγου του Θεού, τον οποίον άκουσε και χάρηκε η ψυχή του. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιλύσμονος ανθρώπου είναι ο Μανεσής, ο οποίος έζησε σε μια περίοδο που βασιλιάς ήταν ο πατέρας του Εζεκίας, απόλυτα ευλογημένη και υποτεταγμένη στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός ήταν μαζί του κατά πάντα, μαζί με τον Εζεκία. Και μάλιστα όταν ξεσηκώθηκε η Ασσυρία και ο βασιλιάς της Ασσυρίας ο Σεναχερήμ με τρομακτικά μεγάλο στρατό και ήλθε εναντίον του, οι δε δυνάμεις του Εζεκία οι ανθρώπινες ήταν ελάχιστες, επειδή ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν επιλύσμον ακροατής αλλά ήταν εκτελεστής έργου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και προσευχήθηκε στο Θεό, ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, έκαμε ένα θαύμα μοναδικό στην Παλαιά Διαθήκη. Έστειλε άγγελο και θανάτωσε 185.000 στρατιώτες και ελευθέρωσε τον Εζεκία και ελευθέρωσε τον Ιούδα και ελευθέρωσε την Ιερουσαλήμ και ελευθέρωσε ακόμη, αν και δεν είχε γεννηθεί τότε, και τον γιο του, το Μενεσί, το Μανασί. Αλλά και όταν ήρθε ο καιρός και αρρώστησε πολύ βαριά ο Εζεκίας με ασθένεια θανάτου, επειδή ήταν ευάρεστο στο Θεό, και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά ευαρεστείται εις τους εκτελεστές του Λόγου του, δηλαδή εις τους υποτεταγμένους στο Λόγο του Θεού, δηλαδή εις τους ανθρώπους που έχουν πάρει στερεά απόφαση η ζωή τους να είναι σύμφωνη με το Λόγο του Θεού, να μην εκκλίνουν δεξιά ή αριστερά πρώτον από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και να εξητούν μεθ' υπομονής και επιμονής να εξητούν το θέλημα του Θεού, δηλαδή τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου που θα τους αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Σε αυτούς ο Θεός ευαρεστείται, και να το πω λίγο ανθρώπινα, και δεν χαλάει χατήρι. Και να σας πω και κάτι που είναι βέβαιο, αδελφοί αγαπητοί. Ο άνθρωπος που περπατάει με απόφαση να στέκεται απολύτως στο Λόγο του Θεού έχει πάντοτε την εύνοια του Θεού, και σε αυτόν τον άνθρωπο ισχύει
ο λόγος του Χριστού μη φοβού μόνο πίστευε. Σε αυτόν τον άνθρωπο ισχύει απολύτως. Μη φοβάσαι τίποτα από όσα βλέπεις, από όσα ακούς. Και αυτό ίσχυσε και στον Εζεκία. Πολύ άριθμος στρατός. Τέλεια η αδυναμία του Εζεκίου. Αλλά ο Θεός έστειλε άγγελο. Το ίδιο έχει συμβεί παλαιότερα και με τον Ελισέ. Όταν ο βασιλιάς ήρθε της Συρίας και τον περιεκύκλωσε και φοβήθηκε. Φοβήθηκε πολύ. Όμως ο δούλος του και λέει χανόμαστε Κύριέ μου, προφήτη του Θεού, λέει γιατί φοβάσαι. Και σήμερα αγαπημένα μου αδέλφια το μήνυμα είναι πολύ όμορφο, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί φοβάσαι? Εφόσον έχεις πάρει απόφαση να μείνεις στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, δεν δικαιολογείται να φοβάσαι. Εάν όμως η καρδιά σου στρέφει προς τον κόσμο, η καρδιά σου στρέφει προς την παράβαση και βλέπεις το θέλημα του Θεού και το Λόγο του Θεού σκληρό, αυστηρό, τότε δικαιολογημένα φοβάσαι και θα πρέπει να ενεργήσεις κατάλληλα ώστε να επιστρέψεις και να επανέλθεις στην ασφάλεια. Όταν κάποιος είναι έξω από τα τείχη, κινδυνεύει από τον εχθρό. Όταν κάποιος είναι έξω από το κοπάδι, κινδυνεύει από το λύκο. Όταν κάποιος είναι έξω από την απόλυτη υπακοή, όχι με τη δυνατότητά του, με την πρόθεσή του όμως, με τη θέλησή του, γιατί πολλές φορές ξέρουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Το «δεν μπορώ να το κάνω» δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο θέλημα του Θεού και στο Λόγο του Θεού. Το «δε θέλω» λαμβάνεται υπόψη. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν είναι έξω από τα τείχη, έξω από το πίμνιο, έξω από την ασφάλεια του Λόγου του Θεού, κινδυνεύει και μάλιστα ο φόβος του πολλαπλασιάζεται, η αγωνία του πολλαπλασιάζεται και η αμηχανία του πολλαπλασιάζεται και προσπαθεί να βρει τρόπους ασφάλειας μέσα από άλλους θεούς και μέσα από άλλες ενέργειες. Τον Εζεκία λοιπόν όταν βρέθηκε στη δύσκολη θέση της ασθένειας θανάτου και προσευχήθηκε στον Κύριο και εξεζήτησε την βοήθεια του Θεού, ήρθε ο Θεός με σημείο μεγάλο και τον εθεράπευσε. Και μάλιστα έγινε γνωστό σε όλη την οικουμένη το θαύμα που έκαμε ο Θεός τον Εζεκία και ο Θεός τον εμεγάλινε τον Εζεκία. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη λέξη να την προσέξουμε. Ο Θεός τον άνθρωπο, τον εκλεκτό, τον αποκαλύπτει, τον φανερώνει. Πόλης λέει κειμένη επί όρους, δεν δύναται να κρυφτεί. Όχι πόλη κειμένη στη χαράδρα. Πόλη κειμένη επί όρους. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού πρέπει να στέκεται στο όρος του Κυρίου και δεν μπορείς να σταθείς στο όρος του Θεού αν δεν έχεις πάρει αυτή την ευλογημένη και στερεή απόφαση να εκτελείς πάντοτε στη ζωή σου ακριβώς με επιμέλεια το Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο και το θέλημα του Θεού σύμφωνα με την οδηγία και τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός ο άνθρωπος δεν δικαιολογείται να φοβάται, δεν δικαιολογείται να παραπονείται, δεν δικαιολογείται να ανησυχεί. Αντιθέτως μάλιστα ο Θεός τι λέει? Πάσαν την μέρημναν ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει τα πάντα για σας. Ο Θεός δηλαδή αυτό το οποίο θα κάνει την επόμενη μέρα σε αυτόν τον άνθρωπο είναι να τον ευλογήσει, και την επόμενη πιο πολύ να τον ευλογήσει, και την επόμενη πιο πολύ να τον ευλογήσει, να τον σώσει, να τον διαφυλάξει. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας. Δυσκολίες στη ζωή μας θα έχουμε και μεγάλες. Προβλήματα θα έχουμε και πολλά. Αλλά το βέβαιο είναι ότι από όλες μας τις θλίψεις ο Κύριος θα μας ελευθερώνει, θα επεμβαίνει και θα μας σώζει με μία προϋπόθεση. Σοβαρή, στερεή προϋπόθεση της απόλυτης καταθέλησης υπακοής του ανθρώπου στο Λόγο του Θεού.
ο Μανασής μέσα σε ένα τέτοιο ευλογημένο περιβάλλον και με τέτοιες εμπειρίες μεγάλες ζούσε, αλλά δεν στάθηκε εκεί που τον ήθελε ο Θεός. Και γι' αυτό λέω το μήνυμα είναι πολύ ωραίο, γιατί και εμείς είμαστε μέσα σε μια εκκλησία που ο Θεός ενεργεί, αναγεννάει, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, κάνει θαύματα πολλά και στους άλλους και σε εμάς. Είναι απαραίτητο να στεκόμαστε στο θέλημα του Θεού εκτελεστές έργου και να προσέχουμε μη γινόμεθα επιλύσμονες ακροατές. Λοιπόν, εσείς λοιπόν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, που πολύ καλύτερο είναι αυτό το οποίο ζούμε εμείς, πλανήθηκε, τον πλάνησε η καρδιά του. Δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση ότι τον πλάνησε ο διάβολος, αν και τούτο είναι αληθές. Αλλά δεν μπορεί να πλανήσει ο διάβολος κανέναν, εάν δεν είναι εύκολο να πλανηθεί ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι λένε ότι ο άνθρωπος, αν θέλει, μπορεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο άνθρωπος, αν θέλει, ο Θεός μπορεί γι' αυτόν. Ναι. Μπορεί ο Θεός. Ο Εζεκίας λοιπόν τώρα τι θέλετε, από παρέες, από διδασκαλίες, η καρδιά του εξεζήτησε κάτι διαφορετικό και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όταν ανέλαβε 12 ετής το βασίλειο καθώς πέθανε ο πατέρας του, εξέκλεινε τελείως η καρδιά του από το Λόγο του Θεού. Εξέκλεινε. Και λέει η Γραφή ότι πρώτα πρώτα οκοδόμησε υψηλούς τόπους. Πήγε και έφτιαξε τους υψηλούς τόπους. Εκεί που λατρεύονταν και ο Θεός, αλλά κατά παράβαση του Λόγου του Θεού, αλλά και άλλοι θεοί. Και κοιτάξτε ότι η πορεία είναι έντονα κατηφορική. Όταν ο άνθρωπος σε κλείνει σε ένα, η πορεία θα είναι συνεχόμενη πτώση. Πρώτον λοιπόν οκοδόμησε υψηλούς τόπους. Ύστερα αμέσως, αφού οικοδόμησε υψηλούς τόπους, ανήγειρε θυσιαστήρια στις θεότητες του Βάαλ και έκαμε άλση και προσεκίνησε τη στρατιά του ουρανού, τα άστρα και τον ήλιο και ελάτρευσε αυτά. Και που τα άμαθε αυτός ο άνθρωπος? Που τα άμαθε, που τα άκουσε? Πώς βρέθηκε σε αυτή τη θέση, σε αυτή την κατάσταση, πώς εξέκλεινε η καρδιά του? Γι' αυτό λέω, αδερφοί αγαπητοί, το θέμα δεν είναι ούτε ο Θεός ότι δεν φυλάει τον άνθρωπο, ούτε ότι ο διάβολος ότι πλανάει τον άνθρωπο, αν και είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Είναι να το έχει κούτρα σου να κατεβάζει ψήρες. Η καρδιά είναι αυτή που μέσα στον άνθρωπο υπάρχει και είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Η καρδιά δέχεται και αποδέχεται ή απορρίπτει. Και εμείς θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί, να δεχόμαστε και να αποδεχόμαστε το Λόγο του Θεού. Όχι τα λόγια τα ανθρώπινα, τις σοφίες τις ανθρώπινες ή τους καταπιστικούς λόγους της ανθρώπινης σοφίας που είναι γήινη, ζώδης και δαιμονιώδης. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας εξασφαλίζει τη σοφία την αιώνια και την ουράνια. Τη σοφία την ένδοξη. Τη σοφία της αιώνιας ζωής. Και ο απλός ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να δεχθεί την αιώνια ζωή. Λέει, τι θα πει αιώνια ζωή? Εδώ ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Εδώ είναι ο έξυπνος, εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι ο παράδεισος. Αυτά είναι σοφίσματα. Εδώ είναι μια ζωή πρόσκαιρη που ο Θεός μας περιγράφει ότι θα ζήσουμε 70 και εν ευρωστία 80 χρόνια, εδώ και χιλιάδες χρόνια μας το έχει περιγράψει, και πράγματι έχει αποδειχθεί ότι ο μέσος όρος της ζωής είναι αυτός. Και ακόμη, αδελφοί, μας έχει περιγράψει ο Θεός ότι έχει φτιάξει έναν άνθρωπο για έναν άντρα για μια γυναίκα. Έτσι είναι φτιαγμένα και δεν αλλοιώνονται αυτά. Και πόλεμοι να γίνουν και αρρώστιες να γίνουν και οι στατιστικές χιλιάδες χρόνια τώρα αφότου υπάρχουν δείχνουν μια μικρή υπεροχή αριθμητική των γυναικών, επειδή έχουν λίγο μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. Αν ήταν ακριβώς ο ίδιος ο μέσος όρος ζωής, θα υπήρχε ακριβώς τέλεια ισότης. Γιατί αυτά είναι μέσα στο αιώνιο και ευλογημένο σχέδιο του Θεού, που κανένας μα κανένας δεν μπορεί να τα μεταβάλει, και όλα βρίσκονται και τακτοποιούνται με την σοφία και την τάξη του Θεού. Όπως και όλο το σύμπαν. Λίγο να ξεφύγει κάτι, που δεν ξεφεύγει. Γιατί δεν ξεφεύγει? Γιατί ο Κύριος με το Λόγο του τα διατηρεί.
Ο Κύριος με το λόγο του θα σε φυλάει, όταν εσύ μένεις στο λόγο του, δηλαδή μένεις στο νόμο του, μένεις στην σοφία του. Ο Εζεκίας λοιπόν άρχισε και, και κατάντησε, αδελφοί αγαπητοί, το φοβερό αυτό, να διαβιβάσει τους ιούς του μέσα από τη φωτιά, λατρεύοντας τον Θεό ενόμ. Και ακόμη προεμάντευε καιρούς, έκαμε ιονισμούς, μαγείες, εσύστης ανταποκριτάς δαιμονίων, επαϊδούς, πολλά πονηρά έπραξε ο Μανασής για να παραργήσει τον Κύριο. Μεγάλη η κατάντια του ανθρώπου που ξεφεύγει, φτάνει μέχρι να λατρεύει το διάβολο. Και όταν ακούμε ότι υπάρχουν σατανιστές και πολλαπλασιάζονται και αυξάνονται, είναι αυτή η αλήθεια. Είναι η κατάντια του ανθρώπου λόγω απιστίας, παράβασης και ανομίας στο θέλημα του Θεού. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος λατρεύει ή συνομιλεί με το διάβολο, δεν μπορεί να του γίνει καλό στη ζωή του. Θα γίνεται κακό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ξεσηκώθηκε πάλι ο βασιλεύς Ασσυρίας, όχι ως ένα χερίμ τον οποίον κατέστρεψε, όπως είπαμε, ο άγγελος, και ενώ είχε βγει έξω από τα τείχη ο Μανασής, συνελήφθη, τον έδεσαν και τον μετέφεραν εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Μόνο αυτόν, γιατί ήταν αιτία μεγάλου κακού. Επλάνησε το λαό του Ιούδα. Από αυτόν επλανήθη ο λαός του Ιούδα, μεγάλο κακό έκανε. Και όλοι άρχισαν να λατρεύουν κατά τη διδασκαλία του. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, μερικοί άνθρωποι επηρεάζουν. Πατέρας επηρεάζει όλη την οικογένεια. Η μητέρα επηρεάζει τα παιδιά. Και έχουμε ευθύνη, θα μας δοθεί. Γι' αυτό ο Θεός λέει θα ζητήσει λογαριασμό ο Θεός από τους ανθρώπους που δεν στέκονται έτσι πως τον θέλουν. Έτσι πως θέλει ο Θεός. Και σε αυτή την τρομακτική θλίψη που ευρέθηκε, γιατί ο Θεός τον έφερε. Δεν τον υπερασπίστηκε ο Θεός, αντιθέτως τον έφερε σε αυτή την αδυναμία να συλληφθεί και να δεθεί και να ταλαιπωρείται σφόδρα. Ξέρετε, θα πει τώρα βασιλιάς, βασιλόπουλο, καθώς γεννήθηκε να βρίσκεται δεμένος στις φυλακές της Βαβυλώνος της εποχής εκείνης, εχμάλωτος των Ασσυρίων. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Όμως έγινε. Και ευχαριστούμε το Θεό για κάτι. Ότι αυτός ο άνθρωπος, ενώ πια είχε φτάσει περίπου, λέγεται, στα 34 του χρόνια, όταν συνελήφθη, 12 έγινε βασιλιάς μετά από 22 χρόνια βασιλείας και αποστασίας, αυτός ο άνθρωπος θυμήθηκε τα λόγια που άκουγε όταν ήταν μικρός, ότι ο Κύριος είχε ελευθερώσει τον πατέρα του ενώ κινδύνευε με άγγελο. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο, αδερφοί αγαπητοί, που τα παιδιά μας μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία. Πολύ ωραίο. Ακούνε τα λόγια του Θεού. Μεγαλώνουν μέσα στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, αλλά θυμάμαι από τα παιδιά μου, αλλά και από τα άλλα τα παιδιά μέσα της Εκκλησίας, όταν τα πλησιάζεις έχουν ακούσει όλο το κήρυγμα. Τα ξέρουν όλα. Ενώ νομίζω δεν ακούνε. Είναι ο Θεός, είναι η αντίληψη του παιδιού, δεν ξέρω, όλα μαζί είναι. Και θυμήθηκε στα 34 του χρόνια αυτά που άκουγε στα 10 του χρόνια. Ότι υπάρχει ένας Θεός αληθινός που σώζει. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, εμείς αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ότι υπάρχει ένας Θεός αληθινός που σώζει. Και στην τέλεια, γι' αυτό τον έφερε ο Θεός, στην τέλεια αποτυχία, στην τέλεια ταλαιπωρία, θλίψη, πόνο, απόγνωση, και η Γραφή λέει έκραξε στο Θεό, εταπεινώθη ενώπιον του Θεού σφόδρα και προσευχήθη στον Κύριο. Είναι η οδός, η εξασφαλίζουσα την επέμβαση του Θεού και την ενέργεια του Θεού στη θλίψη του ανθρώπου. Κύριε, έκραξε στο Θεό. Κύριε, εσύ που ακούς, άκουσέ με. Δεύτερον,
Κύριε, δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι άξιος. Ελέησέ με. Ταπεινώθηκε σφόδρα. Ό,τι έκανα ήταν λάθος. Ό,τι έκανα ήταν αντίθετο από το λόγο σου, από το λόγο το δικό σου. Δεν αξίζω να στρέψεις το βλέμμα σου επάνω μου. Δεν είμαι άξιος για τίποτα. Ελέησέ με. Και όταν έφτασε, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτή τη θέση της ταπείνωσης, βρήκε χάρη από το Θεό όταν προσευχήθηκε. Γιατί στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού. Θεέ μου, ελευθέρωσέ με αν μπορείς. Και βέβαια η προσευχή δεν ήταν τόσο μικρή όσο είναι η δική μου τώρα. Αλλά η προσευχή του πρέπει να είναι, και πώς είναι η προσευχή του, την ξέρουμε όταν ερχόμαστε κι εμείς σε καταστάσεις δυσκολίας, σε καταστάσεις άσκημες, πως ο Θεός επεμβαίνει όταν η προσευχή μας βγαίνει μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας σαν κραυγή. Κραυγή ταπείνωσης, και τότε η προσευχή φτάνει μέχρι το θρόνο του Θεού. Αλληλούια. Και η Γραφή λέει, ο Θεός εισήκουσε, ελέησε, επίκουσε της δεήσεώς του, επανέφερε αυτόν εις το Ιερουσαλήμ και τον ξανάκανε βασιλιά. Μα είναι δυνατόν? Δεμένος, πώς έγινε αυτό? Δεν μας λέει πώς έγινε, αδελφοί αγαπητοί. Και πολλές φορές, και τις περισσότερες φορές, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό που προσευχόμαστε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να πιστέψουμε και να γνωρίσουμε ότι θα γίνει. Και θα γίνει γιατί ο Κύριος θα το κάνει. Το αντίθετο είναι η απελπισία και η απιστία. Δεν γίνεται τίποτα, τώρα καλή ψυχή να πεθάνω, να ελευθερωθώ. Δεν είναι αυτός ο χριστιανός. Ο χριστιανός είναι αγωνιστής. Ο χριστιανός είναι πολεμιστής. Ο χριστιανός αγωνίζεται για να λάβει από το Θεό, στηριζόμενος επάνω στο λόγο του. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αγωνίζεται, πολεμάει. Θέλω, λέει, να αγωνίζεστε στις προσευχές και στις νηστείες. Είναι αγώνας. Το αποτέλεσμα ήταν, αδελφοί αγαπητοί, πλήρης, τέλεια αποκατάσταση και ευλογία. Τα λάθη, πάντα λάθη. Μα είχε κάνει πολλά λάθη. Όσα και λάθη να είχε κάνει, ο Θεός μπορεί όλα να τα διορθώσει. Όλα, όλα μπορεί να τα διορθώσει. Δηλαδή μπορεί να κάνει τέλεια και πλήρη αποκατάσταση. Τέλεια και πλήρη αποκατάσταση μπορεί να κάνει. Τον ελέησε, τον σπλαχνίστηκε ακούγοντας την προσευχή του. Άκουσε την προσευχή του και ενήργησε. Τον ελευθέρωσε, τον επανέφερε ελεύθερο στην Ιερουσαλήμ και του ξαναέδωσε πάλι το θρόνο του και τον έκανε βασιλιά. Τώρα πια η ζωή του είναι τελείως διαφορετική. Αλλιώς έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και αλλιώς επέστρεψε. Τώρα είναι δυνατός μέσα στο Λόγο του Θεού. Κατέστρεψε όλες τις παραβάσεις του. Αυτή είναι η μετάνοια. Τώρα δεν είναι πια επιλύσμων. Τώρα είναι εκτελεστής. Και τον κράτησε ο Θεός βασιλιά άλλα 23 χρόνια, εν συνόλο 55, και ήταν ο μακροβιότερος βασιλιάς του Ισραήλ, σε ευλογία πια. Στερεός, εκεί στο θέλημα του Θεού, κατέστρεψε τις παραβάσεις, έφερε ξανά την υπακοή στο λόγο του Θεού μέσα στην Ιερουσαλήμ, όλος ο λαός επέστρεψε στον Κύριο. Και ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, ευαρεστούμενος, ευλόγησε τον Μανασί, ευλόγησε τον Ισραήλ, ευλόγησε τον άνθρωπο και την οικογένειά του μέχρι τα βαθιά του γεράματα, που ήρθε και τον πήρε, και πιστεύω ότι μια μέρα τον τέως επιλύσμονα θα τον δούμε στον ουρανό σαν εκτελεστή έργου. Τώρα δεν φοβάται κανέναν ο Μανασής, ούτε κινδυνεύει.
Δεν κινδυνεύει γιατί δεν είναι έξω από τα τείχη, είναι μέσα στα τείχη. Δεν αγωνιά γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Δεν φοβάται γιατί ο Κύριος είναι η δύναμή του. Τώρα είναι σε απόλυτη και τέλεια ασφάλεια και θα παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του, και το τέλος της ζωής του θα είναι μια ευλογία στον ουρανό. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, να μας αξιώνει πάντοτε να θυμόμαστε ότι οι μακάροι και οι ευλογημένοι και οι ευτυχισμένοι είναι οι εκτελεστές έργου όταν εκτελούν το Λόγο του Θεού. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να το πω, η εκτέλεση αρχίζει από την επιμέλειά μας στη θέση μας στην Εκκλησία. Εκεί αρχίζει. Έτσι είναι. Εργαζόμαστε με επιμέλεια αυτά τα οποία ο Κύριος μας δίνει. Και ο Θεός πια είναι πιστός στο Λόγο Του, θα τολμούσα μια λέξη βαριά, υποχρεωμένος. Ευλογώ να σε ευλογήσει, θεραπεύω να σε θεραπεύσει, είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Με μια δεύτερη όμως προϋπόθεση, όταν ο άνθρωπος εξητά. Και η εξήτησή του είναι με ηκεσία, με ταπείνωση και με προσευχή. Μη φοβάσαι, αδερφέ, να μη φοβόμαστε, αδερφοί, γιατί υπάρχει οδός ευλογίας σίγουρη, κραυγή ταπείνωσης, προσευχή, με μία όμως βεβαιωμένη απόφαση στην καρδιά μας ότι θα μένουμε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και θα εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αμήν.